Δείτε, η εξέταση και αυτού του σχεδίου, καθώς και η όποια κριτική γίνεται, η κριτική που ασκούμε εμείς, αν θέλετε, γίνεται από τη σκοπιά ότι και αυτό θα αποτελέσει τη νέα στρατηγική για την προώθηση ακριβώς των αναδιαρθρώσεων στον χώρο της ψυχικής υγείας. Τώρα, η κυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει βασικές επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο της ψυχικής υγείας, καθώς και να ολοκληρώσει την αντιδραστική ψυχιατρική μεταρρύθμιση, γεγονός που αποδεικνύει και την πλήρη σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αφού και για τον ΣΥΡΙΖΑ η ψυχιατρική μεταρρύθμιση αποτέλεσε και αποτελεί φυσικά σημαία του, με στόχο να ενσωματώνει συνειδήσεις και να χειραγωγεί εργαζόμενους στην ψυχική υγεία. Τώρα, η χάραξη, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, αυτής της στρατηγικής για την ψυχική υγεία μέσω του σχεδίου που ακούσαμε προλίγο και αφορά τη δεκαετία 2021-2030, αποτελεί συνέχεια. Δεν έρχεται ξαφνικά ή εξ ουρανού, αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής του προηγούμενου διαστήματος με τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια δράσης που ονομάστηκαν ψυχαργός, να θυμίσουμε, από το 1997 με τρεις διαδοχικές φάσεις έως το 20, και φυσικά σχέδια τα οποία αποτέλεσαν και αποτελούν εφαρμογή των κατευθύνσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι αστικές κυβερνήσεις υπηρέτησαν, υλοποίησαν πιστά και φυσικά είναι ξεκάθαρο, διότι η ίδια η ζωή το δείχνει, η ίδια η πραγματικότητα το δείχνει, το αναδεικνύει, ότι πέτυχαν τους πολιτικούς στόχους τους, αφού έθεσαν τις βάσεις για το κλείσιμο των ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων, την παράδοση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και στον ευρύτερο ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, και συνολικά στη σταδιακή αποποίηση της ευθύνης του κράτους σε ένα ελάχιστο πακέτο παροχών. Και αυτά ακριβώς εκτιμώνται και στο Εθνικό Σχέδιο ως τα βασικά επιτεύγματα έως τώρα. Φυσικά η ψυχική υγεία, να θυμίσουμε, έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο στην ατζέντα, αν θέλετε, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλων των κυβερνήσεων, κυρίως από το 2005 και μετά. Και οι λόγοι που υπαγορεύουν ακριβώς τη θέσπιση της ενιαίας στρατηγικής στον τομέα της ψυχικής υγείας από όλες τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνονται ακριβώς ανάγλυφα στα σχετικά κείμενα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ενδεικτικά, η ψυχική υγεία του ευρωπαϊκού πληθυσμού αποτελεί μέσο για την επίτευξη ορισμένων από τους στρατηγικούς πολιτισμικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως να ξαναμπεί η Ευρώπη στην πορεία προς τη μακροπρόθεσμη ευημερία κτλ. Έτσι λοιπόν, και η πολιτική που υλοποιείται και στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι διαποτισμένη από τη λογική του κόστους-οφέλους. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2022 για την ψυχική υγεία στην έκθεσή του αναφέρεται ότι ο λόγος όφελος-κόστος της θεραπείας των καταθλιπτικών και των αγχωδών διαταραχών είναι 5:1. Και σύμφωνα με μια παγκόσμια μελέτη μοντελοποίησης που διεξήχθη σε 36 χώρες, μια σταδιακή αύξηση από το 2014 έως το 2030 της κάλυψης των αναγκών σε θεραπεία για την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές, κόστος 147 δισεκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζει 43 εκατομμύρια επιπλέον έτη υγιούς ζωής, των οποίων η αξία αποτιμάται σε 310 δισεκατομμύρια δολάρια, και αποφέρουν μια επιπλέον αύξηση της παραγωγικότητας ύψους 399 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να λοιπόν και η ελληνική ομολογία ότι η καλή ψυχική υγεία τους απασχολεί, σας απασχολεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις αστικές κυβερνήσεις εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς σας απασχολεί η ψυχική υγεία, διότι είναι κλειδί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, μειώνει τον απουσιασμό και τον παρουσιασμό, δηλαδή την παρουσία στην εργασία αλλά με χαμηλές επιδόσεις των εργαζομένων. Και πρόκειται για έννοιες τις οποίες φυσικά και δεν υιοθετούμε ως κόμμα, και παράλληλα έμεσα εξασφαλίζεται η μείωση των δαπανών για την υγεία. Συνεπώς, βασικός πυλώνας αυτών των αναδιαρθρώσεων τα τελευταία 20 και άλλα 10-30 χρόνια
των καπιταλιστικών αναδρών στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι ακριβώς η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία επενδύθηκε ιδεολογικά με το μανδύα της αποασυλοποίησης και το σεβασμό των δικαιωμάτων του πάσχοντος. Έτσι λοιπόν η εμπειρία όμως μάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβάνοντας και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επιβεβαιώνουν ακριβώς τις θέσεις που διατύπωσε εδώ και χρόνια το ΚΚΕ για τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, οι οποίες φυσικά διαστρεβλώθηκαν, λιδωρήθηκαν και συκοφαντήθηκαν από τους επικριτές των θέσεων αυτών. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει για αυτό που θα ακολουθούσε. Η πορεία δηλαδή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που ήταν προδιαγεγραμμένη την πρώτη στιγμή. Δηλαδή οι υποκριτικές διακηρύξεις των αστικών κυβερνήσεων για την ανάγκη μετατόπισης του κέντρου βάρους από την ιδρυματική στην κοινωτική φροντίδα και την καταπολέμηση του στίγματος, τα ακούγαμε, τα ακούμε και τώρα ακόμα, ήταν και είναι το προπέτασμα καπνού για την ελαχιστοποίηση των κρατικών δαπανών για την ψυχική υγεία, η οποία ψυχική υγεία όπως και η υγεία στο σύνολό της και όχι μόνο αντιμετωπίζεται ως κόστος, σαν κόστος, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της ψυχικής υγείας, την εκμετάλλευση του ψυχικού πόνου και της ψυχικής ασθένειας από μη κυβερνητικές οργανώσεις που ξεκοκαλίζουν ευρωπαϊκά προγράμματα, κοινοτικά κονδύλια, αλλά παράλληλα και τη συστηματική μετατόπιση της ευθύνης στις οικογένειες, την ατομική ευθύνη, οι οποίες φυσικά υπομίζονται το τεράστιο φορτίο και στις λεγόμενες άτυπες μορφές υπηρεσιών. Να λοιπόν, και βλέποντας και τα αποτελέσματα, βιώνοντας μάλλον και τα αποτελέσματα όλων αυτών της πολιτικής, που με εναλλαγές και με μικροδιαφορές στη διαχείριση εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, είναι αποτυπωμένα ανάγλυφα στους περισσότερους νομούς, σε όλους μάλλον τους νομούς της χώρας μας, σε όλη την επικράτεια, τα ψυχιατρικά νοσοκομεία όσο και ψυχιατρικές κλινικές όπου υπάρχουν, δεν υπάρχουν στους περισσότερους νομούς, τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και οι ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων να λειτουργούν στο κόκκινο, έχουν μετατραπεί σε αποθήκες ψυχών, με τους ασθενείς να στηβάζονται σε ράντζα, νοσηλευόμενοι σε χώρους που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σε συνθήκες επισφαλής, λόγω των απαρχαιωμένων υποδομών και του ελάχιστου προσωπικού. Και η πίεση για ταχεία διακίνηση των περιστατικών και μείωση του αντίστοιχα του χρόνου νοσηλείας των ασθενών, σε συνδυασμό φυσικά με την ανυπαρξία πρακτικά κρατικών κοινωνικών δομών ψυχικής υγείας και δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, έχουν ως αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των επανεισαγωγών. Το γνωστό δηλαδή φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, την επιδείνωση της υγείας αντίστοιχα των ασθενών. Έτσι λοιπόν χιλιάδες οικογένειες αποκλείονται από τις λιγοστές δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας λόγω των τεράστιων ελλείψεων δηλαδή. Ενώ το τοπίο σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, είναι ακόμα πιο ζωφερό και εδώ να πούμε καλά. Ακούμε για στρατηγικούς σχεδιασμούς κτλ. Εδώ κλείνει η παιδοψυχιατρική στο τζάνιο. Πώς απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό, η κάθε κυβέρνηση. Καλά όλα αυτά που ακούσαμε, τα σχέδια κτλ. Κλείνει κλινική, παιδοψυχιατρική. Πώς είναι, ολόκληρη Θεσσαλία δεν έχει παιδοψυχιατρό, σας το είπα και στο προηγούμενο μου σχέδιο. Τώρα να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, αλλά παιδοψυχιατρική κλινική ολόκληρη Θεσσαλία. Με πανεπιστημιακό νοσοκομείο 30 τόσα χρόνια λειτουργίας. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός θα δώσει λύση δηλαδή. Τώρα, εμείς θεωρούμε ότι απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και της ψυχικής υγείας φυσικά, και τις συνολικότερα τα ζητήματα της υγείας που αντιμετωπίζει ο λαός μας και συνεχώς επιδεινώνονται με τις ασκούμενες πολιτικές διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, γιατί μια κυβέρνηση παίρνει τη σκητάλη από την άλλη και επιδεινώνει συνεχώς τις συνθήκες παροχής, πρόληψης, αντιμετώπισης, αποκατάστασης των αναγκών του λαού μας. Και ουσιαστική πρόληψη της ψυχικής νόσου, και πραγματική προτεραιότητα που πρέπει να είναι και
πραγματική προτεραιότητα και όχι με ημίμετρα, τα οποία τα λαμβάνετε εξ ανάγκης, αναγκάζεστε, θα αποτελεί η ψυχική υγεία και η ισορροπία του πληθυσμού σε μια κοινωνία που έχει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση ακριβώς των διευρυμένων λαϊκών αναγκών και που θα αντιμετωπίζει την υγεία του εργαζόμενου ανθρώπου ως ύψιστο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Και ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της οργάνωσης της κοινωνίας μπορεί να ικανοποιηθεί αυτό που είναι σύγχρονο και αναγκαίο σήμερα. Να υπάρχει δηλαδή με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και απαλλαγμένη από κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, κεντρικά σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού ανά περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και στελέχωση ενός ολοκληρωμένου ενιαίου δικτύου δομών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο, με άμεση διασύνδεση και συντονισμό του παρεχόμενου έργου και με βασική βέβαια προτεραιότητα την πρόληψη, η οποία θα πρέπει να προσφέρεται σε όλα τα επίπεδα, πρωτογενές, δευτερογενές και τριτογενές. Σε όλες δηλαδή τους, και σε όλους μάλλον τους πυρήνες, αν θέλετε, της κοινωνικής δραστηριότητας, από την οικογένεια, την εκπαίδευση, τους χώρους εκπαίδευση δηλαδή, εργασιακούς χώρους, στρατό και άλλα πολλά. Αυτό λοιπόν κατά τη γνώμη μας είναι αναγκαίο σήμερα, εν έτη 2023, με τον τεράστιο πλούτο που παράγεται στη χώρα μας, με τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σε επιστημονικό δυναμικό, έμπειρο επιστημονικό δυναμικό, εξειδικευμένο, αντίστοιχα νοσηλευτικό, εργατικό δυναμικό, με την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας και την αξιοποίηση αυτής, που όμως δεν αξιοποιείται σε όφελος και στην κατεύθυνση ικανοποίησης των συνεχώς διευρυνόμενων αναγκών του λαού μας. Παρά, εάν και όταν χρειάζεται και έρθει εκείνη η ώρα, θα πρέπει να βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη του. Ιδάλλως, θα καλύπτει το ένα βασικό, το λεγόμενο βασικό πακέτο παροχών που θα του προσφέρει το κράτος ίσα ίσα για να μπορεί να αναπαράγεται η εργατική του δύναμη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.